Εδώ και πάλι ξανά, κυρίες και κύριοι, και τρίμερο έρχεται μπροστά. Πολύ καλός είναι ο καιρός και δρόμοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν πολύ και στις βόρειες σποράδες για το τρίμερο που έρχεται. Σε μια γραμμή η οποία διάλειπτα εξυπηρετείται από την εταιρεία την CJET, αλλά έχουμε αλλαγή πλοίων της. Και θα μας τα πει όλα αυτά σχετικά ο κύριος Βασίλης Αδάμης, ο υπεύθυνος του εμπορικού τμήματος της CJET, τον οποίο τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά. Κύριε Αδάμη. Γεια σας, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Λοιπόν, να χαμηλώσουμε λίγο εδώ τον ήχο. Έχουμε αντικατάσταση, κύριε Αδάμη, του πλοίου Sporade Star με το Superstar αυτές τις ημέρες. Ναι, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Αντικαταστάθηκε το Sporade Star με το Superstar, όπως κάνουμε κάθε χρόνο περίπου αυτή την εποχή, που είναι και περίπου η έναρξη της περίοδου που αρχίζει περισσότερη κίνηση. Και λόγω χωρητικότητας μεγαλύτερης το Superstar, από εδώ μέχρι το υπόλοιπο χρονικό διάστημα και τον Οκτώβρη θα είναι το Superstar στη γραμμή. Μάλιστα. Είναι η περίοδος που, όπως λέτε, μπαίνουν στο φούλι οι μηχανές της εταιρείας, έτσι, για τους μήνες που θα ακολουθήσουν. Αυξάνεται η επισκεψιμότητα προς τα νησιά των Βορείων Σποράδων. Τα δρομολόγια παραμένουν ίδια προς το παρόν. Έχουμε αντικατάσταση του πλοίου, αλλά με αναχωρήσεις... Ακριβώς τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Δεν αλλάζουμε κάτι. Το Πάσχα έχουμε κάποια έξτρα δρομολόγια. Τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή έχουμε διπλά δρομολόγια, πρωί-απόγευμα. Κατά τα άλλα είναι περίπου τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια, όπως και πέρυσι. Τι δείχνουν τα στοιχεία σας, υπάρχει ενδιαφέρον για το τρίμερο που έρχεται? Κοιτάξτε, η σπορά δεν είναι και τόσο προορισμός, ας πούμε, τρίμερου της καθαρής δευτέρας. Α, κρίμα, γιατί δεν ξέρουν τι χάνουν, κρίμα. Δεν εκμεταλλεύονται αυτό το τρίμερο. Υπάρχει βέβαια μια κίνηση σε σχέση με τις υπόλοιπες μέρες πιο αυξημένη, αλλά δεν είναι έτσι κάτι που να κάνει τη μεγάλη διαφορά. Ναι. Τώρα πιστεύουμε ότι το Πάσχα σε σχέση με πέρσι θα είναι πολύ πιο καλύτερο, γιατί είναι 5 Μαΐου, δηλαδή θα είναι καλοκαιρινό το Πάσχα. Και από ό,τι οι πληροφορίες μας λένε, ότι από την 1η Μαΐου θα έχουν ανοίξει σποράδες όλες οι ξενοδοχειακές μονάδες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κτλ. Και θα είναι και καλό και το καλοκαίρι, δείχνουν φέτος τα στοιχεία, οι εκτιμήσεις. Έτσι φαίνεται και μακάρι να είναι έτσι. Εμείς εδώ είμαστε και όταν χρειαστούν και έκτακτα. Εσείς είσαστε εδώ. Η CJET είναι εδώ. Είναι εδώ καλοκαίρι-χειμώνα. Χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν έχετε εγκαταλείψει. 365 μέρες το χρόνο. Ακριβώς. Από τη στιγμή που ήρθε η εταιρεία σε αυτή τη γραμμή, δεν την έχει εγκαταλείψει ποτέ. Τα δρομολόγια είναι πάντοτε σταθερά. Σωστά. Αυτό έχει δώσει. Και έτσι θα συνεχίσουμε. Και έτσι θα συνεχίσετε και καλά θα κάνετε, γιατί έχετε δώσει μεγάλη ανάσα στους κατοίκους των νησιών. Για τους χειμερινούς μήνες. Ναι, και όχι μόνο στους κατοίκους. Γενικά και στην εμπορευματική κίνηση. Σωστό. Πρέπει να ξέρετε ότι η αύξηση των φορτηγών από τον καιρό που έχουμε έρθει εμείς, η κίνηση των φορτηγών είναι περίπου στο 35-40%. Βέβαια, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια σταθερότητα, άρα μπορούν να έχουν ένα προγραμματισμό. Προγραμματισμό έχουν, ναι, γιατί το πλοίο μας είναι πολύ μεγάλο σε χωρητικότητα και δεν υπάρχουν πλέον λίστες αναμονής. Είναι σχεδόν κάθε μέρα εξυπηρετούνται. Μάλιστα. Ακόμη ένα τομέα. Και κάποιες μέρες το καλοκαίρι να συμπληρώσω, που είναι πολλά τα γιοταχή, όπως παραδείγματος χάρη η Παρασκευή, το Σάββατο και η Δευτέρα. Το Superstar έχει διπλά δρομολόγια. Παρασκευή, Σάββατο, Δευτέρα, όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Και το δρομολόγιο αυτό το κάναμε περισσότερο για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τα φορτηγά. Επειδή αυτές τις μέρες υπάρχει μεγάλη αύξηση. Μάλιστα. Ακόμη λοιπόν ένας τομέας, τον οποίο ήρθε έτσι να στρώσει, ήρθε να τον τακτοποιήσει η CJET, που έχει να κάνει δηλαδή με την εμπορευματική κίνηση. Τώρα το πλοίο που φεύγει μπαίνει σε κάποια άλλη γραμμή από Μαντούδη για σποράδες. Έχουν ανοίξει τα πλάνα. Θα έχουμε και άλλες γραμμές. Θα σας πω, περιμένουμε όπως κάθε χρόνο
μήπως το Υπουργείο βγάλει, όπως έχει κάνει και τα τελευταία 3 χρόνια, σε διαγωνισμό τη γραμμή της Θεσσαλονίκης Ποράδης Μαντούδη, ναι. Στον οποίο διαγωνισμό θα λάβουμε, όπως έχουμε λάβει και τα τελευταία χρόνια, μέρος. Περιμένουμε, πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου να έχουμε νεότερα. Ναι, μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχουμε δηλαδή τις ανακοινώσεις. Έχετε δηλώσει το ενδιαφέρον σας και δεν αποκλείεται να σας δούμε και σε αυτή την γραμμή. Θα γίνει διαγωνισμός. Απλά το Υπουργείο θα αποφασίσει αν φέτος θα τον κάνει το διαγωνισμό όπως τον έχει κάνει και τα προηγούμενα 3 χρόνια. Και πιστεύουμε ότι μέχρι τέλος Μαρτίου, από ό,τι μας έχουν πει, θα μας ανακοινώσουν αν τελικά θα γίνει ο διαγωνισμός ή όχι. Είναι θέμα οικονομικό δηλαδή, αν θα υπάρχουν τα χρήματα από το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Κρατάμε ότι προχωράει όμως αυτή η διαδικασία και για το φετινό καλοκαίρι. Πιστεύουμε, ναι. Αυτή είναι η διαβεβαίωση και του Υπουργείου τουλάχιστον προς τους δημάρχους. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αδάμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Απλά θέλω να σας συμπληρώσω ότι φέτος το Superstar, όσοι ταξιδέψουν, θα το δουν ανακαινισμένο και στο ξενοδοχειακό του κομμάτι. Πιο ανακαινισμένο ακόμη. Γιατί μιλάμε για ένα καινούριο. Ναι, για πείτε μας. Κάναμε κάποιες ακόμα επεμβάσεις, ναι. Και προσθέθηκε και ένας παιδότοπος που το Superstar δεν είχε, ενώ το Σποράδες είχε. Α, οπότε και σε αυτό το πλοίο δεν θα υπάρχει έλλειψη παιδοτόπου, έτσι, γιατί το είχατε στο άλλο. Θα υπάρχει και σε αυτό, ναι. Για να απασχολούνται τα παιδιά. Οπότε πιο βελτιωμένο. Γιατί μιλάμε σε κάθε περίπτωση για νέα πλοία. Για νέα, γρήγορα και ασφαλή. Και να μην ξεχνούν όσοι ταξιδεύουν ότι στα εισιτήρια επιστροφής και στα αυτοκίνητα και στα ατομικά υπάρχει 20% έκπτωση. Αυτό μέχρι πότε, το έχετε διατηρήσει δηλαδή αυτό το ποσοστό? Αυτό δεν το έχουμε βγάλει καθόλου, υπάρχει συνέχεια. Το συνεχίζετε δηλαδή και σήμερα, ναι, που μιλάμε. Ναι, κανονικά. Στην επιστροφή έχουν μείον 20% οι επιβάτες. Σωστά. Κύριε Αδάμ, ευχαριστώ. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.